βράδυ Σαββάτου και η Έλενα αποφασίζει να τα σπάσει στην αγαπημένη φίλη της Νατάσα Θεοδωρίδου. Κανείς όμως δεν περίμενε ότι όταν η Νατάσα θα της έδινε το μικρόφωνο, εκείνη όχι μόνο δεν θα τραγούδαγε, αλλά θα χρησιμοποιούσε επιπεράτες λέξεις για να εκφράσει όλο το θαυμασμό αλλά και την αγάπη που τρέφει για εκείνη. Θα τα πω όλα. Θα με συγχωρήσετε σήμερα, παιδιά, δεν μπορώ να τραγουδήσω, γιατί δεν είναι το αυτί μου, είναι βουλωμένο τελώς. Ένα πάρα πολύ ακόμως. Πόσο π***α ήσουν εσύ στα Ένα πρόβλημα που αντιμετώπιζε η Έλενα με το αυτί της δεν της επέτρεψε να κάνει τη χάρη στη φίλη και αδελφή της Νατάσα να πει ένα τραγούδι. Ωστόσο δεν μπορούσε να κρατηθεί και να μην εκφράσει το πόσο την είχε εντυπωσιάσει η εμφάνισή της στα φετινά Mad Walk. Και έτσι της ξέφυγε μια κακιά λεξούλα, την οποία όμως έσπευσε να δικαιολογήσει μέσω της προσωπικής της σελίδας στο Twitter. You are so f***ing sexy. Okay, είπα να το πω στα ελληνικά, αλλά το εννοούσα σε όλες τις γλώσσες. Η Έλενα με αυτή την απάντηση θέλει να δικαιολογηθεί σε όλους εκείνους που έσπευσαν να πούν ότι αυτό το τόσο αυθόρμητο σχόλιο που της ξέφυγε ήταν λόγος για να τους ξενήσει, αφού δεν έχουν συνηθίσει την Έλενα να χρησιμοποιεί τέτοιου είδους εκφράσεις. Γιατί βρίσκεσαι απέναντι. Ένας από τους ανθρώπους των μίντια που παρεξήγησε το αυθόρμητο κομπλιμέντο της Έλενα στην Νατάσα ήταν ο Γιώργος Λιάγκας. Ο γνωστός παρουσιαστής μέσα από την πρωινή του εκπομπή στο Μέγκα άρχισε τις ερωτήσεις για το αν υπήρχαν παιδιά στο κέντρο και παραδέχτηκε ότι αυτή η έκφραση από τα χείλη της Έλενας Παπαρίζου τον ξένησε. Πήγε λοιπόν, βρέθηκε το Σάββατο η Έλενα Παπαρίζου στο Βοτανικό για να παρακολουθήσει την Νατάσα Θεοδωρίδου και την Μαρινέλα. Α, ναι. Και όταν ανέβηκε στη σκηνή η Νατάσα Θεοδωρίδου, την κάλεσε να τραγουδήσει. Όμως εκείνη είχε κάποιο πρόβλημα με. Ήταν κρυωμένη και δεν βουίζεται αυτή τη φάση. Όπως είπε χαρακτηριστικά η Έλενα Παπαρίζου. Και είπε, σας παρακαλώ, συγχωρήστε με, δεν μπορώ να τραγουδήσω. Μάλιστα. Ο κόσμος άρχισε να τσιλίσει, σε παρακαλώ, τραγούδα. Εγώ, παιδιά, δεν θέλω να τραγουδήσω. Ένα πράγμα θέλω να πω. Πες το, Δημήτρη, έλα. Ένα ρεφρέν. Να αλλάξουμε λίγο. Μπορεί να το κάνει και ρεφρέν αυτό. Τη λέει, Νατάσα μου, είσαι. Γυναικά! Είπε γυναικάρα. Όχι, είπε κάτι άλλο, αλλά δεν μπορώ να το πω. Βρισιά είπε. Είπε ένα, δεν βρισιά ακριβώς, γιατί δείχνει. Είναι κομπλιμάν. Ότι κομπλιμάν. Είναι αντρικό κομπλιμάν. Ναι, είναι λίγο. Είναι λίγο κομπλιμάν. Είναι λίγο κομπλιμάν. Αμάξι, κατεβάζω παράθυρο, το λέω και φεύγω. Σε τι τελειώνει. Σε άρα. Αφού είναι αντρικό. Σε άρα. Ναι, σε νάρα. Και τη λέει. Να το δούμε. Τη λέει, θα κάνω. Είσαι νάρα, τη λέει και με κακή. Είσαι νάρα. Και τα όλα πάλι. Με κακή. Με κακή. Μα αυτό δεν υπάρχει κακιά, λέει. Με θαυμασμό. Με το θαυμασμό τη γυναίκα που είναι. Ένα άρα που σκέφτηκα εγώ είναι. Φαντάζομαι. Τι είναι. Δεν είναι καλό, είναι κακό. Κακό είναι. Είναι με το θαυμασμό τη γυναίκα προ γυναίκα. Δεν την είπε μουλάρα πάντω. Το μουλάρα είναι σε λάρα. Μουλάρα με ένα. Ούτε κομμενάρα την είπε. Μουλάρα με ένα γράμμα διαφορετικό. Α το ακούσουμε λοιπόν. Θα βάλουμε μπιπ, τι να ακούσουμε. Είμαι προχώ, αλλά σε μερικά πράγματα μιλούν λίγο πουριτανό. Μα τα μπουζούκια ήταν. Εντάξει, μα δεν το κατακρίνω. Είπα και εγώ. Είπα ότι με ξένησε. Γιατί έχω και ψηφοφορία τώρα, μην κατακρίνει τον κόσμο. Είπα ότι με ξένησε, δεν είπα κάτι κακό. Η Έλενα Παπαρίζου, ωστόσο, δεν φαίνεται να ενοχλήθηκε ιδιαίτερα από τα σχόλια που υπόθηκαν για του χαρακτηρισμού τη στην Νατάσα Θεοδωρίδου. Η ίδια γνωρίζει καλά ότι μπορεί να εκφράζεται όπω θέλει όταν μιλάει σε αγαπημένου τη φίλου. Η φιλία της με την Νατάσα Θεοδωρίδου μετράει χρόνια. Οι δύο γυναίκες έχουν μοιραστεί χαρές και λύπες και ξέρουν ότι πέρα από το τραγούδι τους ενώνουν κοινές απόψεις ζωής αλλά και μια μεγάλη και ειλικρινή φιλία που με το πέρασμα του χρόνου γίνεται όλο και πιο δυνατή. Να ξέρει πως τους φίλους μας πρέπει να χαρίζουμε γενναιόδωρα το θαυμασμό αλλά και την αγάπη μας. Εκείνη έχει σίγουρα το δικό της τρόπο να το κάνει και δεν την νοιάζει αν θα παρεξηγηθεί. Δεν με νοιάζει τι έγινε, δεν με νοιάζει ποιος έφταξε. Ας την είδα τη σφαίρα σου, η καρδιά μου δεν έσκυψε. Από την άλλη, η Νατάσα Θεοδωρίδου με το που άκουσε την Έλενα να λέει ότι θέλει να πει δυο λόγια,
ήξερε τι θα ακολουθούσε, αφού γνωρίζει καλά ότι ό,τι είναι να πει η Έλενα δεν το κρατάει για τον εαυτό της. Εκρηκτική και δυναμική, δεν φοβάται τις λέξεις. Μετά από το σχόλιο βέβαια η Νατάσα άρχισε να γελάει, όχι μόνο από αμηχανία αλλά και από έκπληξη. Ίσως κάποια στιγμή να απαντήσει και η Νατάσα στο σχόλιο της Έλενας, όχι όμως μέσα στο Twitter αλλά από την πίστα.